Γεια σας αγαπημένες μου φίλες και αγαπημένοι μου φίλοι. Σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο με θέμα κλιματική αλλαγή και θα έχουμε παραδείγματα τώρα στα θεωρητικά τα οποία είπαμε ουσιαστικά στο πρώτο μέρος και ελπίζω να γίνανε κατανοητά. Θα ήθελα να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι οι πλανήτες δεν προκαλούν καιρικά φαινόμενα, αντανακλούν καιρικά φαινόμενα, όπως και γενικά στη ζωή μας οι πλανήτες δεν προκαλούν τα γεγονότα, απλώς αντανακλούν τις τάσεις που υπάρχουν μέσα μας. Αυτό για να γίνει κατανοητό, γιατί έχω παρεξηγηθεί πολλές φορές για αυτές τις ερμηνείες τις οποίες δίνω. Τέλος πάντων. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι οι σεληνιακές φάσεις πάντα έπαιζαν και παίζουν ρόλο. Θα θυμάστε, το ξέρουν οι περισσότεροι, ότι οι παλιοί βλέπανε τα σημάδια επάνω στη Νέα Σελήνη και ξέρανε τι καιρό θα κάνει. Λέγανε η γνωστή φράση «Όρθιο το φεγγάρι, ξάπλα ο καπετάνιος», που σημαίνει ότι όταν το φεγγάρι ήταν όρθιο, ήταν σε μία ηρεμία η θάλασσα, οπότε ο καπετάνιος δεν είχε φουρτούνες. Και το αντίθετο ίσχυε όταν είχαμε καιρικά φαινόμενα. Ξάπλα το φεγγάρι, όρθιος ο καπετάνιος. Αυτές ήταν οι ρίσεις των παλιών που κοίταζαν τις ελληνιακές φάσεις για να προχωρήσουν στη γεωργία, να δούνε πότε θα κάνουν τη σπορά, πότε θα κάνουν το θερισμό, κουλουπού κουλουπού. Πάμε λοιπόν ουσιαστικά να δούμε το δεύτερο μέρος και να εξηγήσουμε κάποια πράγματα που είναι, θα έλεγα, στη σκέψη μερικών, το αν υπάρχει ή όχι κλιματική αλλαγή. Εδώ θα δούμε λοιπόν τι συμβαίνει και θα βγάλουμε στο τέλος τα συμπεράσματά μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τον πρώτο χάρτη, θα ξεκινήσουμε έτσι από τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα γύρω μας, σε αυτή την εποχή δηλαδή, για να έχουμε μια πιο καθαρή συνείδηση του τι έχει συμβεί και του τι πρόκειται να συμβεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συνέβη στις 20 Μαρτίου του 2024, δηλαδή την ημέρα που ουσιαστικά είχαμε την είσοδο της Άνοιξης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ήλιος είναι στις 00:00 του κρύου, άρα αυτός ο χάρτης απεικονίζει την είσοδο της Άνοιξης και είναι ο χάρτης εισόδου που λέμε. Προσέξτε τώρα τι βλέπουμε σε αυτό το χάρτη. 25 του υδροχώου και 56, δηλαδή 26 ουσιαστικά, πάνω σε μια μισή μοίρα, σε σύνοδο δηλαδή, τον Άρη. Ο οροσκόπος ουσιαστικά μας δείχνει την τάση που υπάρχει, ότι θα έχουμε αεράκια, πολλά αεράκια, δηλαδή αέρας, δηλαδή είναι και σε αέρινο ζώδιο, αλλά ο Άρης επάνω μας δείχνει και μια θερμοκρασία, γιατί είναι ένας καυτός πλανήτης, ξηρός καυτός πλανήτης, και μας σηματοδοτεί στη θέση του ουρανού, όπου μας σηματοδοτεί ότι θα έχουμε κάποια φαινόμενα που είναι λίγο σε έξαρση. Πάνω στον οροσκόπο μια βαριά ατμόσφαιρα μας δίνει τις τάσεις της συννεφιάς, γιατί ακολουθεί και από πίσω η Αφροδίτη με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα, που είναι σε υδάτινα ζώδια, που σημαίνει ότι θα έχουμε αυξημένη υγρασία και συννεφιές, πολλές συννεφιές. Εδώ επίσης ο Πλούτονας είναι σε μια όψη 24 δικής μου προέλευσης, αντίληψης σε κάτι, που δείχνει ότι μια όψη η οποία θα επιβαρύνει την κατάσταση στα καιρικά φαινόμενα τα οποία υπάρχουν. Εδώ βλέπουμε ότι όλοι οι άνεμοι, όπως εξήγησα, είναι στο νότιο ημισφαίριο, άρα είναι νότιοι ουσιαστικά, νότιο-δυτικοί, που όμως στη συνέχεια γίνονται ανατολικοί. Γιατί? Γιατί όπως είπα, αριστερόστροφα κινούνται όλο το οροσκόπιο, σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι, θα το δούμε στην πορεία, οι άνθρωποι λέω, οι πλανήτες, θα φτάσουν στο σημείο να πάνε προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, όπου είναι η Ανατολή. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο χάρτη, στις 24 Απριλίου του 2024, όπου ζήσαμε το ακραίο φαινόμενο της σκόνης. Ο Άρης, εάν πάρουμε την υφή του, είναι, και αν το αναλύσουμε πολύ πιο διαφορετικά, θα δούμε ότι είναι κομμάτι σκόνης και είναι ουσιαστικά ένας πλανήτης όπου είναι αξιρός και αέρινος, θα έλεγα, στο ζώδιο του υδροχώου, και μεταφέρει από τους ανέμους που πηγαίνουν προς τα πάνω στα χαμηλής πίεσης, δημιουργεί μια βαριά ατμόσφαιρα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να εξηγήσουμε ότι αυτός ο κόκκινος πλανήτης, και δεν είναι τυχαίο ότι κοκκίνησε όλο το σύστημα, προέρχεται από μεταφοράς μαζών σκόνης, η οποία υπήρχε όντως και δημιούργησε αυτή τη συννεφιά από το νοτιοανατολικό ημισφαίριο, και αν δούμε σε ένα χάρτη αστρογεωγραφίας θα δούμε ότι ο οροσκόπος, όπως σας έχω πει, ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη Λιβύη. Περνάει δηλαδή όλο το πλέγμα και κάνει ολόκληρο τον κύκλο της Γης, άρα μοιραία περνάει και από τη Λιβύη, όπου μας δείχνει μια εικόνα ότι όντως αυτό που έγινε ήταν από σκόνη υλικού
το οποίο ουσιαστικά μην ξεχνάμε το προηγούμενο διάστημα είχε συμβεί το μεγάλο γεγονός του βομβαρδισμού στη Δαμασκό από το Ισραήλ στη πρεσβεία του Ιράν. Άρα δηλαδή και επειδή γύρω η περιοχή ήταν πάρα πολύ έντονη σε υλικό πολεμικό θα έλεγα, όλη αυτή η διαδικασία μεταφέρθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μην ψαχνόμαστε σε σενάρια άλλου είδους και άλλες, μπαίνουμε σε άλλες καταστάσεις. Εδώ λοιπόν στις 24 Απριλίου του 24 βλέπουμε τον Πλούτονα σε τετράγωνο με τη Σελήνη πάνω στον οροσκόπο που έχει άμεση σχέση με το προηγούμενο οροσκόπιο που είδαμε. Γιατί? Γιατί το MC αυτής της ιστορίας, δηλαδή αυτής της ελληνιακής φάσης, τετραγωνίζει τον οροσκόπο, όπως είπαμε, του χάρτη εισόδου. Άρα εδώ μας δείχνει ότι αυτή η Πανσέλινος στις 24 Απριλίου θα μας δώσει γεγονότα τα οποία είναι πολύ βαριά, ακραία φαινόμενα και θα έχουν σχέση με ατμόσφαιρα. Λόγω του ουρανού και του Ποσειδώνα, του ουρανού και του Άρη που βρίσκονται, του υδροχώου μάλλον, συγγνώμη, στον οροσκόπο και του Άρη που είναι πάνω στον οροσκόπο. Ο ουρανός παίζει πάρα πολύ γιατί είναι κυβερνήτης του οροσκοπίου και εδώ βλέπουμε ότι ο Δίας πλησιάζει στην ακμή του Τετάρτου που μας δείχνει ότι τα ρεύματα έρχονται από νότιο προς ανατολικά σιγά σιγά. Εντάξει, γιατί φεύγουν οι πλανήτες και πάνε, είπαμε, προς την αριστερή πλευρά του χάρτη όπως το κοιτάω, δεξιά όπως το βλέπετε εσείς δηλαδή στο βίντεο. Εδώ λοιπόν μας δείχνει ότι ο Άρης επίσης είναι σε ζώδιο του νερού, σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα και μας χαρακτηρίζει ότι θα έχουμε μία βροχή η οποία ουσιαστικά τι θα φέρει, το χώμα, αυτή δηλαδή τη σκόνη η οποία υπήρχε και θα δημιουργήσει ακριβώς αυτά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν. Εδώ λοιπόν έχουμε μία πλήρη εξήγηση του τι συνέβη εκείνο το διάστημα. Όμως, εάν κοιτάξουμε στο όλο αυτό το χάρτη εδώ πέρα, θα δούμε ότι η φύση του προηγούμενου, δηλαδή στις 20 Μαρτίου, στο χάρτη εισόδου, βλέπουμε ότι υπάρχει μία τάση για αεράκι. Ότι είναι πολύ αέρινος ο χάρτης εισόδου της άνοιξης του 2024. Και αν δούμε, άσχετα με τις θερμοκρασίες που θα δούμε στη συνέχεια, θα διαπιστώσουμε ότι όντως υπάρχει ένα αεράκι, το οποίο ουσιαστικά ελαφρύνει λίγο τις καταστάσεις. Πάμε λοιπόν, φεύγουμε και βλέπουμε το συνδυασμό τώρα του χάρτη εισόδου και του χάρτη της Πανσελίνου, όπου μας δείχνει ακριβώς αυτά που σας έλεγα πιο πριν. Ο Άρης σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα, που υπάρχει και στο τράνσιτ, δηλαδή στη σεληνιακή φάση, αλλά πιάνει και τον Ποσειδώνα του χάρτη εισόδου, και έχουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο παρουσιάστηκε με τη Σελήνη σε τετράγωνο με τον Πλούτονα, που είναι όντως η Σελήνη τετράγωνο με τον Πλούτονα, βγάζει ακραίες καταστάσεις καιρικές πάντα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία απεικόνιση ουσιαστικά του τι έγινε τον Απρίλιο. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε τώρα και να δούμε το χάρτη εισόδου στις 21 Ιουνίου του 2023, που ήταν καταλυτικός για τα περσινά γεγονότα όσοι τα θυμούνται. Θα δούμε και τη συνέχεια κάποιων πραγμάτων, δεν φεύγουμε από το θέμα του καιρού στο τώρα, απλά γυρίζω για να σας δείξω τι έχει συμβεί στις προηγούμενες καταστάσεις και να αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε πει στο πρώτο βίντεο. 21 Ιουνίου λοιπόν του 2023 βλέπουμε έναν οροσκόπο ο οποίος είναι σε νερό, επίσης το Ισί, το Ναδύρ, δηλαδή είναι στο ζώδιο του νερού και βλέπουμε τον Κρόνο, χαμηλό βαρομετρικό, βλέπουμε ότι προσεγγίζει το Ισί. Έχουμε λοιπόν μια εικόνα ότι μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρχει μια έξαρση του νερού η οποία περιμένουμε να δούμε πότε θα ενεργοποιηθεί. Εντάξει, το έχουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ουρανός σε αυτό το χάρτη είναι ακριβώς απέναντι από τον οροσκόπο, στο διοσκόπο. Και τι μας δείχνει αυτό που είπαμε πριν, ότι θα υπάρχουν θυελώδεις άνεμοι, γιατί βρίσκεται στο κέντρο, τετραγωνίζει και το Ισί και το μεσουράνημα από εδώ, δηλαδή σε αντίθεση με τον οροσκόπο, κάνει αυτές τις όψεις με τον 135, με τον ουρανό, που μας δείχνει ότι θα υπάρχουν μεγάλες εντάσεις και σε τετράγωνο με τον Άρη, τετράγωνο με τον Άρη είναι περισσότερο, όπου μας δείχνει ότι θα υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν σχέση με αέρα,
με ρηπές αέρα και τεράστιους κυκλώνες, τεράστια αναποδογυρίσματα του αέρα. Γιατί ο ουρανός ουσιαστικά φέρνει υψηλές πιέσεις του αέρα και δημιουργεί αντικυκλώνες, γιατί ακριβώς είπα είναι στο μέσον του χάρτη. Δεν είναι επάνω στο χάρτη ή στο ισί για να μπορέσει να δημιουργήσει άλλου είδους ρεύματα. Εδώ δημιουργεί αντικυκλώνες, λόγω ότι βρίσκεται στο μέσον των υψηλέσεων, των πιέσεων, μεταξύ υψηλών και χαμηλών πιέσεων. Επίσης βλέπουμε το Δία σε εξάγωνο με τον Κρόνο, που μας δείχνει ότι η κατάσταση επίσης θα είναι λίγο ανεξέλεγκτη και με πολύ μεγάλη ένταση σε θέματα όμως του χαμηλού βαρομετρικού, τα οποία θα δούμε, είπα, αργότερα, από θέμα βροχοπτώσεων. Εδώ λοιπόν η Σελήνη σε τετράγωνο με το Δία και σε 150, άρα μας δείχνει άλλο ένα φαινόμενο, αλλά από την άλλη η Σελήνη είναι και σε ένα καυτό ζώδιο και βλέπουμε Σελήνη, Αφροδίτη, Άρη, στα ζώδια της φωτιάς, τα οποία μας δείχνουν ότι ο καιρός θα είναι πάρα πάρα πολύ ζεστός, γιατί αυτές οι όψεις που γίνονται αυτό το διάστημα είναι πολύ υψηλές. Εδώ βλέπουμε τη μαύρη σελήνη, την οποία, για να είμαι ειλικρινής, όσες φορές την έχω παρακολουθήσει, απλά δεν μπορώ να θέλω να βγάλω άμεσο συμπέρασμα, είναι ότι όσες φορές την έχω δει πάνω σε πλανήτες ή σε όψεις κλειστές, πολύ κλειστές, φέρνει μεγάλες καταστροφές. Κάτι το οποίο έγινε το καλοκαίρι του 2023. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την απεικόνηση και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Φεύγουμε λοιπόν εδώ και έχουμε το χάρτη εισόδου του 21 του καλοκαιριού, 21 Ιουνίου του 2023, και τη νέα σελήνη στις 17 Ιουλίου του 2023, η οποία ήταν καταλυτική, γιατί θυμάστε τι χαμός έγινε. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, Ερμή Δία. Ο ουρανός πλησιάζει ακόμα περισσότερο και δημιουργεί πολύ σκληρές πιέσεις, όπως είπα, μεταξύ σαν στοιχείο αέρα, αντικυκλώνων δηλαδή και ρευμάτων τα οποία αναμειγνύονται. Και αν θυμάστε ότι έγινε ο μεγάλος χαμός στη Ρόδο με τα αναποδογυρίσματα του αέρα και πώς περιστρεφόταν όλη αυτή η διαδικασία του αέρα που έφερε τη μεγάλη καταστροφή στη Ρόδο. Εδώ βλέπουμε ότι συνεχίζει ο Κρόνος και πλησιάζει προς το ισί. Πάντα όλα αυτά με γεωγραφικό μήκος και πλάτος, δηλαδή 37 βόρεια και 23 ανατολικά, που είναι το χάρτης των Αθηνών. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί θα το δούμε στη συνέχεια. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το χάρτη αυτό στις 17 Ιουλίου. Βλέπουμε τον Άρη επάνω στο μεσουράνημα. Ο Άρης εδώ φέρνει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και αέριδες, και ο Ερμής, όπως είπα, είναι σε τετράγωνο με το Δία, και εδώ έχουμε τον ήλιο σελήνη, δηλαδή τη νέα σελήνη, σε αντίθεση με τον Πλούτονα, όπου μας υποδηλώνει ότι εδώ θα έχουμε μια καταστροφική περίπτωση, η οποία δεν είναι και πολύ καλή. Όπερ και έγινε. Εντάξει, έχαμε τα φαινόμενα στη Ρόδο. Εδώ θα πάμε τώρα να αποκωδικοποιήσουμε γιατί στη Ρόδο. Διότι εάν δούμε, έχουμε το χάρτη της Ρόδου με την ενσωμάτωση σε 7 Μαρτίου του 1948. Εδώ βλέπετε έχω φτιάξει τη νέα σελήνη 17 Ιουλίου του 2023, αλλά σε γεωγραφικό μήκος και πλάτος της Ρόδου. Και αν δούμε ότι εκείνη την ημέρα που έγινε η νέα σελήνη, είχε τον οροσκόπο εδώ, αν το δείτε, είναι στις 10 υδροχώου με γεωγραφικό πλάτος και μήκος Αθηνών. Στις 10 του υδροχώου. Εδώ στη Ρόδο πάει και κάθεται στις 17 υδροχώου ο οροσκόπος και πέφτει ακριβώς απέναντι με τον Κρόνο του χάρτη της Ρόδου. Εδώ κατά τύχη έχουμε το χάρτη της Ρόδου, γιατί ξέραμε πότε έγινε η ενσωμάτωση. Αν το ξέραμε γενικότερα τους χάρτες, θα ξέραμε και ποιες περιοχές μπορούν να πληγούν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον οροσκόπο, αυτό είναι από ένα παλιό σύστημα το οποίο είχα φτιάξει, γι' αυτό βλέπετε και τις γραμμές ανάποδα, είναι στο χάρτη που είχα φτιάξει για το οροσκόπιο της Ελλάδας. Εδώ λοιπόν ο οροσκόπος πάνω στον Κρόνο, δεν είναι όμως ο χάρτης ο γνήσιος αυτός που ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε την ώρα, έτσι είναι με 12 η ώρα το μεσημέρι. Δεν ξέρουμε ακριβώς, για να δούμε πού κυκλοφορεί και πού παίζει ο Κρόνος, όμως βλέπουμε τον οροσκόπο πάνω στον Κρόνο, άρα και ο οποίος βρίσκεται σε ένα μεσοδιάστημα, αναγκαστικά θα το πάρουμε αυτό το μεσοδιάστημα, Άρη Πλούτονα, που σημαίνει μια καταστροφή η οποία είναι πολύ δυνατή. Εάν παρατηρήσουμε, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Ο Πλούτονας
του χάρτη της Νέας Σελήνης είναι σε τετράγωνο με τους δεσμούς. Έτσι, το έχουμε αυτό. Ο Πλούτωνας τετράγωνο με τους δεσμούς. Πάμε να δούμε τώρα τον οροσκόπο, τον κρόνο μάλλον που χτυπάει ο οροσκόπος, ο οποίος είναι σε ακριβέστατο ταφ τετράγωνο με τους δεσμούς της Ρόδου στο χάρτη ενσωμάτωσης με την Ελλάδα. Άρα ενεργοποιείται όλο αυτό το καταστροφικό πλαίσιο, το οποίο δημιούργησε όλες αυτές τις μεγάλες καταστροφές στη Ρόδο. Ταυτόχρονα έχουμε τον ουρανό, με τις υψηλές εντάσεις και υψηλές πιέσεις, όπως είδαμε σε σχέση με τον οροσκόπο, να χτυπάει τον ουρανό του χάρτη εισόδου και να δημιουργεί ανέμους με ρηπές. Αυτή είναι η δυναμική του Ερμή ουρανού. Ο Ερμής με τον Ποσειδώνα φέρνει άλλου είδους διαστάσεις στον αέρα, με περισσότερο θορυβώδεις και υγρής κατάστασης, καταιγίδες ή ανέμους, αλλά όχι με ρηπές. Οι ρηπές είναι θέμα του ουρανού. Βλέπουμε λοιπόν επίσης ότι ο Δίας, εδώ είναι σε τετράγωνο, και ο Ερμής ενεργοποιεί τον Πλούτωνα του χάρτη ενσωμάτωσης της Ρόδου το 1948. Έχουμε πάλι, προσέξτε αυτό που σας είπα πριν, τη Μαύρη Σελήνη σε σύνοδο με τον Άρη του χάρτη εισόδου. Πάλι μιλάει για καταστροφή. Γι' αυτό όποτε βλέπω τη Μαύρη Σελήνη έχω αρχίσει και φοβάμαι. Εντάξει, και βλέπουμε το δεσμό πάνω στην Αφροδίτη, στον Κριό, σε αδυναμία, που επιτείνει ακόμα την οποιαδήποτε καταστροφή η οποία συνέβη. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα παράδειγμα του οροσκόπου που σας λέω σαν γεωγραφικό πλάτος και μήκος, πώς ουσιαστικά έρχεται στην περιοχή την οποία στιγματίζει και επιφέρει καταστροφές. Ενώ ο προηγούμενος, όπως έδειξα πριν, οροσκόπος με γεωγραφικό πλάτος και μήκος Αθηνών ήταν στις 10 υδροχώου, εδώ βρίσκεται στις 17 υδροχώου και ενεργοποιεί το χάρτη ενσωμάτωσης της Ρόδου. Εξού και η καταστροφή. Προχωράμε λοιπόν και φτάνουμε στις 21 Ιουνίου, που είναι ο χάρτης εισόδου του καλοκαιριού, σε σχέση με τις 16 Αυγούστου του 2023, όπου είχαμε την πύρινη καταστροφή και το ξεκίνημα στον Εύρο. Εδώ προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν τον ουρανό, προχωράει και έχει φτάσει στις 23 του Ταύρου, προσεγγίζει πολύ πιο έντονα και τα καιρικά φαινόμενα του ανέμου πολλαπλασιάζονται, γιατί είναι κοντά στον οροσκόπο. Πάλι μιλάω με το χάρτη, μας δείχνει όμως το χάρτη της Αθήνας. Θα σας εξηγήσω ότι οι διαφορές μεταξύ των χαρτών δεν είναι πολύ μεγάλες στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες, το είπαμε, είναι πολύ μεγάλες. Εδώ λοιπόν μπορεί να έχει φτάσει ακριβώς στον οροσκόπο και λίγο παραπάνω στο θέμα του Εύρου. Γι' αυτό και δημιούργησε προς τα εκεί, και εδώ βλέπουμε ανατολικά τι έχει συμβεί στον ανατολικά, όπως κοιτάμε το χάρτη της χώρας, και βλέπουμε ότι επάνω έχουν εκδηλωθεί τεράστιες ζημιές. Από πού βγαίνει αυτό? Ουρανός τετράγωνο με τον ήλιο και τη σελήνη. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι θα είναι σε μεγάλη έξαρση, διότι ο ήλιος και η σελήνη στο ζώδιο του Λέοντα βγάζουν κάτι πολύ καυτό, σε τετράγωνο με τον ουρανό και τετραγωνίζοντας και τον οροσκόπο ενεργοποιούν μία κατάσταση η οποία ουσιαστικά είναι ανεξελεγκτή και βέβαια σταθερή, γιατί εδώ έχουμε σταθερά ζώδια και δεν είναι τυχαίο ότι κράτησε πάρα πολλές ημέρες. Επίσης έχουμε τον Ερμή με τον Άρη σε σύνοδο, που μας δείχνει επίσης ότι τα ρεύματα του αέρα σε τρίγωνο με τον ουρανό θα είναι πάλι ρηπές, πάλι μια δυναμική κατάσταση η οποία θα είναι ανεξέλεγκτη. Όπως βλέπετε, όλος αυτός ο χάρτης, το μεσουράνημα πάνω στη σελήνη, εδώ έγινε ένας χαμός. Ο Αφροδίτη πάνω στον Άρη, σε καυτάζω σε ζώδιο του ήλιου, δηλαδή μιλάμε μια κατάσταση ατμόσφαιρας η οποία ήταν υπέρ του δέοντος επιβαρυντική. Και ταυτόχρονα έχουμε την καταστροφικότητα, βλέπουμε και από εδώ, ο Ποσειδώνας, προσέξτε τι γίνεται εδώ, ο Ποσειδώνας είναι σε αντιπαραλληλία με τον Ερμή, που σημαίνει ότι οι αέριδες παίρνουν άλλη ακόμα περισσότερη ανεξέλεγκτη διάσταση. Και ο ήλιος με τον Πλούτωνα, που είναι επίσης σε αντιπαραλληλία και που ουσιαστικά και ο ήλιος εκτός ορίων, θα έλεγα, κάτι το οποίο γίνεται υπέρμετρα δυνατό. Δεν είναι ανάγκη, χρειάζεται εξήγηση, το ζήσαμε όλοι, το τι έγινε στον Εύρο και πόσο έχουμε κλάψει για αυτή την ιστορία. Εδώ μπαίνουμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι,
πάλι ο χάρτης του 2023-21 Ιουνίου με το χάρτη της Πανσελίνου στις 31 Αυγούστου του 2023. Και εδώ ελάτε να δείτε τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε τη Σελήνη να έρχεται στο Ισί σε σύνοδο με τον Κρόνο εισόδου και είναι αυτό που σας είπα. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε τη μεγάλη Βενεροποντή, τη μεγάλη καταστροφή. Και εδώ γίνεται πάλι μία άλλη εξήγηση, την οποία θα σας δώσω στο πρώτο βίντεο. Τι παρατηρούμε? Ο Ερμής είναι ανάδρομος και τετραγωνίζει το γενέθλιο, τον Ερμή, του χάρτη εισόδου, της εισόδου του καλοκαιριού. Άλλη μία έξαρση δηλαδή ανέμων και καταστάσεων επιβαρυντικών. Εδώ επίσης είναι μια άλλη διάσταση, ξεχνάμε τους οίκους, απλά βλέπουμε ότι ο Πλούτονας τετραγωνίζει το μεσουράνημα που είναι με τους δεσμούς, εδώ ακριβώς, μην βλέπετε το 10ο και 6ο οίκο, δεν το βλέπουμε, απλώς βλέπουμε ότι οι δεσμοί, ο νότιος δεσμός, άσχετα αν είναι, φαίνεται σε ακμές, μπορούμε να το πάρουμε και έτσι, σαν ένα δείγμα, αλλά περισσότερο με ενδιαφέρει ότι ο Πλούτονας ενεργοποιεί ακριβώς εδώ το τετράγωνο με το μεσουράνημα. Είτε το πάρουμε στις 29 είτε το πάρουμε 28, ο Πλούτονας είναι εδώ ακριβώς και κάνει τετράγωνο τους δεσμούς που σηματοδοτεί ότι πάρα πολλοί κόσμος θα υποστεί μεγάλες ζημιές. Η κατάσταση εδώ βλέπετε ότι γίνεται σε απροχώρητο, γίνεται πραγματικά δύσκολη και εδώ τι έχουμε, την Αφροδίτη σε 135 με τον Ποσειδώνα. Αφροδίτης Ποσειδώνα, μιλάμε για κατακλυσμούς, οι οποίοι όμως κατακλυσμοί επιβαρύνθηκε αλλά από όλο το βαρομετρικό το οποίο υπάρχει και ενεργοποιήθηκε από τη Σελήνη με τον Κρόνο. Αυτό είναι το μεγάλο, το μεγάλο στοίχημα, αν θέλετε, εκείνης της ημέρας, εκείνης της εποχής, όπου ουσιαστικά η βροχή και το χαμηλό βαρομετρικό υπερεύει εαυτόν και δημιούργησε αυτά τα γεγονότα. Εδώ βλέπουμε τον οροσκόπο επίσης, ο οποίος τονίζει τη Σελήνη, άσχετα αν είναι σε θερμά ζώδια, δημιουργεί ακριβώς τις διαφοροποιήσεις των πιέσεων που λέω, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία ήταν δυσβάσταχτα. Και εδώ βλέπουμε ότι ο ήλιος αυτή η Πανσέλινο, που είναι πάνω στον Κρόνο, δημιούργησε αυτό το χαμηλό βαρομετρικό και σε σχέση με την υψηλή πίεση η οποία υπήρχε και εμφανίζεται εδώ με τον ουρανό, δημιούργησε όλους αυτές τις επώδυνες καταστάσεις, τη διαφορά στη θερμοκρασία, έφερε τις βροχές και πνίγηκαν δύο πόλεις. Εδώ υπάρχουν πάλι, εδώ βλέπουμε πάλι τις καταστάσεις Αφροδίτη με ουρανό, που σημαίνει άλλη μια υπέρμετρη κατάσταση σε παραλληλία από πλευράς ποσότητας ύδατος, ο ήλιος πάλι με τον Πλούτονα και η Σελήνη με τον Κρόνο επίσης σε παραλληλία. Κάτι δηλαδή που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο, γιατί όταν πολλαπλασιάζονται οι όψεις μας δίνει το υπέρμετρο του πράγματος. Βλέπετε λοιπόν ότι μέχρι στιγμής έχουμε γεγονότα τα οποία μας δείχνουν ότι πώς αντανακλούνται τα γεγονότα από τους πλανήτες και πώς εμείς εισπράττουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ πάμε σε ένα άλλο καιρικό φαινόμενο, για να μην τα πάρουμε τώρα ότι τώρα αυτό έχει αλλάξει, να πάμε λίγο πιο πίσω. Και πάμε στις 22 Ιουνίου του 1987, μιλάμε για το καλοκαίρι του 1987, το οποίο στιγματίστηκε από θανάτους 1.300 ανθρώπων στην Αθήνα, γενικότερα στην Ελλάδα, από την υψηλή ζέστη η οποία υπήρχε. Πού φαίνεται όλο αυτό το πράγμα? Εδώ βλέπουμε τον ουρανό σε σύνοδο με το μεσουράνημα, σε τρίγωνο με το Δία και μας δείχνει επίσης, σε τετράγωνο με τον οροσκόπο, εδώ μας δείχνει μια όλη ιστορία της φωτιάς, της έντασης, της ζέστης δηλαδή, και εδώ βλέπουμε τον ήλιο, προσέξτε, ο ήλιος αυτό που σας είπα, όταν είναι σε σύνοδο με κάποια γωνία, χωρίς να έρχεται σε επαφή με κάποιον δροσερό πλανήτη, πολλαπλασιάζει τη ζέστη του. Μην ξεχνάτε ότι ο ήλιος, όπου και αν βρίσκεται εδώ, είναι στο ζώδιο του καλοκαιριού, είναι στον καρκίνο, δεν λέει τίποτα αυτό, ο ήλιος παραμένει. Γι' αυτό σας είπα, τα ζώδια δεν παίζουν τόσο ρόλο όσο οι πλανήτες. Έχουμε λοιπόν τον ήλιο που είναι ένας καυτός πλανήτης να βρίσκεται σε παραλληλία με τον Άρη και σε αντιπαραλληλία με τον ουρανό, που είναι σε ζώδιο της φωτιάς, αλλά εδώ είναι οι ίδιοι οι πλανήτες οι οποίοι είναι καυτεροί. Και εδώ μας δείχνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ υψηλής πίεσης. Ναι, μεν έθριος ο καιρός, δεν θα έχει βροχές, αλλά ουσιαστικά θα είναι υπέρμετρα δυνατή η ζέστη. Αυτό είναι ο χάρτης του καλοκαιριού που μας δείχνει την απεικόνιση του τι συνέβη το 1987. Πάμε στη συνέχεια.
Στις 22 Ιουνίου λοιπόν πάλι ο χάρτης από εδώ αριστερά, στο μέσο του χάρτη του εδώ βλέπουμε, και έρχεται καπάκι στις 17 Ιουλίου το τρίτο τέταρτο. Γι' αυτό σας είπα, δεν είναι μόνο η νέα σελήνη ή πανσέλινος, είναι και το πρώτο και το τρίτο τέταρτο που είπαμε στο πρώτο βίντεο. Εδώ λοιπόν στις 17 Ιουλίου, στις 20 ξεκίνησε και κάθισε 11 μέρες η ζέστη και σκότωσε τόσο κόσμο, έχουμε λοιπόν εδώ, προσέξτε, τη σελήνη σε σύνοδο με το Δία και σε σύνοδο σαν εκείνης της φάσης, εκείνης της, του χάρτη σεληνιακής φάσης, αλλά η σελήνη είναι σε σύνοδο με το Δία του χάρτη εισόδου του καλοκαιριού. Και τι κάνει, ενεργοποιεί όλο αυτό τον άξονα που βγάζει τη μεγάλη ζέστη και γίνεται ο μεγάλος χαμός. Έχουμε τον Ερμή σε τριαντάρα με τον Άρη, που δείχνει πάλι ένταση ζέστης και αέρα. Και εδώ προσέξτε τι είχε ο χάρτης εισόδου που το προσπεράσαμε πιο πριν. Είδε, ο Ερμής εδώ είναι στασιόναρη. Εδώ λοιπόν, αυτό που σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, ότι οι ανάδρομοι πλανήτες ή όταν είναι σε στασιόναρη, βγάζουν όλη την αρνητική κατάσταση. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, τι έχουμε στο χάρτη εισόδου, έναν Ερμή ο οποίος δηλώνει άπνοια, αδράνεια, δεν κάνω τίποτα. Αυτό σημαίνει το στασιόναρη. Αλλά οποιαδήποτε όψη τον επηρεάζει, από τον τρανς, γιατί η φύση του Ερμή δεν αλλάζει, είναι ο αέρας, σηματοδοτεί μια άπνοια και αυξάνει τις καταστάσεις ζέστης που υπάρχουν από τους άλλους πλανήτες, γιατί ο Άρης ουσιαστικά τετραγωνίζει τον Πλούτονα, που αυτό επαυξάνει τη ζέστη, δηλαδή είναι αυτό που λέμε τηγανίζουμε αυγά πάνω στο καπό ενός αυτοκινήτου. Βγάζει φουσκάλες. Είναι δηλαδή είναι υπέρμετρη η ξηρότητα του αέρα και υπέρμετρη η ζέστη η οποία γίνεται. Εδώ λοιπόν επίσης και υπάρχει και κάτι άλλο, σε αυτό το έχω τονίσει, εδώ αυτό το Άρη Πλούτονα το μεσοδιάστημα είναι τετράγωνο με το μεσουράνημα κατά τον ουρανό. Αυτό είναι ένας δείκτης απόλυτης καταστροφής. Απόλυτης καταστροφής όμως. Άρης Πλούτονας ουρανός είναι η απόλυτη βίαια καταστροφή. Και αυτό και έγινε. Όλο λοιπόν αυτό το σύστημα λειτουργήσε τόσο καταστρεπτικά που ουσιαστικά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. 1300 άνθρωποι εκεί εκείνη την εποχή σε μια πόλη όπου είναι μόνο μπετό. Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας και είναι ένα σημείο να σταθούμε εδώ ότι τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να υπάρχουν, μπορεί να υπάρχει μια υπέρμετρη ζέστη, αλλά αν υπήρχε πράσινο στην Αθήνα, ίσως να μπορούσε να υπήρχε και μια όαση, αν θέλετε, για να μειώσει όλη αυτή την ένταση. Όμως σε μια πόλη η οποία είναι από μπετό και η οποία το βράδυ λειτουργεί σαν θερμοσυσσωρευτής και αναπαράγει τη ζέστη την οποία έχει συλλέξει το τσιμέντο από όλη αυτή τη ζέστη της ημέρας, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση γίνεται αφόρητη. Δεν υπάρχουν διέξοδα, όπως δεν υπήρχαν διέξοδα και στο Μάτι, όπως δεν υπάρχουν διέξοδα και τώρα το καλοκαίρι, όπως δεν υπήρχαν και έργα υποδομής στις πλημμύρες που γίνανε στη Θεσσαλία. Θέλω να πω δηλαδή ότι μην ρίχνουμε βάση στις καιρικές αλλαγές και λέμε κλιματική αλλαγή για κάτι ακραίο. Εάν υπήρχαν υποδομές, εάν υπήρχαν άλλου είδους καταστάσεις σε μια χώρα οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν κατά κάποιο τρόπο την ένταση των φαινομένων, θα ήταν καλύτερα τα αποτελέσματα. Όμως, έχουμε αυτή την ατυχία να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν κράτος. Και αυτό επιφέρει πιο δυσβάσταχτα αποτελέσματα. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακραία φαινόμενα. Ακραία φαινόμενα υπάρχουν στην Ισπανία και στη Γερμανία και στην Κίνα και σε όλα τα μέρη του κόσμου. Όμως, υπάρχουν υποδομές. Ναι, υπάρχουν ακραία φαινόμενα. Δημιουργούνται, όπως είπα, και αντανακλούν τις τάσεις που υπάρχουν μέσα σε ένα κοσμικό χάρτη. Όμως, δεν μπορούν να αποφευθούν όλα. Σαφέστατα και υπάρχουν πλημμύρες και καταστροφές και φωτιές και όλα αυτά. Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν κάποιες υποδομές. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε και τις υποδομές οι οποίες επιβαρύνουν λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση. Εδώ βλέπουμε πάλι τον Ερμή με τον Άρη σε παραλληλία και βλέπουμε τον Άρη Κρόνο που εδώ δημιουργεί καταστάσεις ζέστης, γιατί ο Άρης Κρόνος μπορεί και να έχει και θέματα δροσιάς, αλλά το καλοκαίρι βγάζει και θέματα ζέστης. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι οι πλανήτες λειτουργούν σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες που υπάρχουν σε έναν τόπο. Δεν μπορεί ένας Άρης Κρόνος στη Σουηδία να φέρει, παραδείγματος χάρη, το καλοκαίρι εξάρσεις ζέστης, γιατί δεν είναι η καιρική κατάσταση εκεί, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Είναι πιο κρύα τα ρεύματα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπολογίζουμε και το χώρο στον οποίο υπάρχει μία όψη ή γενικότερα υπάρχει ένα σημείο έντασης. Εδώ λοιπόν φεύγουμε από
από την Αθήνα το 1987 και πάμε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1955, όπου είναι η μεγάλη πλημμύρα που έγινε στο Βόλο. Και είχαμε νεκρούς, 27-30 νεκρούς πόσο ήταν, και ένα επίπεδο το οποίο ήταν, θα έλεγα, δυσβάσταχτο για την περιοχή, και θα εξηγήσουμε γιατί ήταν δυσβάσταχτο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σαν πρώτη εικόνα, με το πάντοτε παίρνουμε την Αθήνα σαν κέντρο, γιατί η Αθήνα είναι και η πρωτεύουσα και είναι και το μέσο περίπου που σας είπα του χάρτη, θα το δούμε συνέχεια τι εννοώ, του γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Λοιπόν, έχουμε ένα οροσκόπο 10 και 50. Αυτό ο οροσκόπος πέφτει πάνω στο μεσοδιάστημα χρόνου πλούτονα της Ελλάδας, που σημαίνει ότι είναι μία μικρή ένδειξη ότι εκεί θα έχουμε λίγο μια δυσβάσταχτη κατάσταση. Για εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ βαρύ, έτσι. Μην κοιτάμε τώρα που το έχουμε λίγο συνηθίσει. Σήμερα πεθαίνει ο κόσμος και λέμε εντάξει, είναι απώλειες. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν και πολύ πιο βαρύ, ήταν τα συναισθήματα διαφορετικά. Τέλος πάντων, εδώ λοιπόν έχουμε τον οροσκόπο στις 10 των διδύμων. Λέμε για βροχές, βλέπουμε κάποια πράγματα και βλέπουμε τον Ερμή εδώ σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα. Εδώ μας δείχνει λοιπόν ότι θα έχουμε αερίδες, θα έχουμε βροχερό καιρό. Και βλέπουμε τον, κρατήστε το αυτό, το μεσουράνημα σε τετράγωνο με τον Κρόνο. Εδώ μας προειδοποιεί ότι θα ζήσουμε μία βροχή η οποία θα είναι καταλυτική. Βλέπουμε τον ουρανό σε 45 με τον Άρη, πάλι ακραίο φαινόμενο, πάλι μιλάμε για διαφορά πιέσεων θερμοκρασίας, άρα σηματοδοτούμε ότι ο καιρός εδώ θα είναι πολύ βροχερός. Θα έχει δηλαδή δείγματα τα οποία θα είναι η επικράτηση δηλαδή της βροχής και του χαμηλού βαρομετρικού θα είναι σε πρώτο πλάνο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάτι άλλο, αυτό που σας έλεγα με τις εκλήψεις, πώς ενεργοποιούνται. Εδώ βλέπουμε, και κρατήστε, στις 8 Ιανουαρίου του 1955 έχουμε μία σύμπτωση. Γίνεται μία έκλειψη, στις 8 Ιανουαρίου του 1955 γίνεται μία έκλειψη η οποία βλέπετε τι έχει. Τα ίδια χαρακτηριστικά, γυρίζω πίσω, με το χάρτη εισόδου στις 23 Σεπτεμβρίου του 1955. Δηλαδή με λίγα λόγια, ο χάρτης εισόδου του 1955 του φθινοπόρου συνέπεσε να είναι ακριβώς στην ίδια φάση με την έκλειψη του Γενάρη του 1955. Το κρατάμε αυτό. Πάμε επίσης να δούμε άλλη μια έκλειψη η οποία επιβαρύνει την κατάσταση. Στις 20 Ιουνίου του 1955 γίνεται μια άλλη έκλειψη η οποία μας δείχνει 12 του καρκίνου εδώ πέρα τον οροσκόπο, 16 τον ουρανό πάνω, που σημαίνει πάλι μια βαριά κατάσταση υδάτινη όμως, με νερό αυτή τη φορά που θα δημιουργήσει μια κατάσταση, και προχωράμε να δούμε τη σύγκριση τώρα του χάρτη εισόδου του φθινοπόρου του 1955 με το χάρτη του 3ου Τετάρτου της ελληνιακής φάσης στις 8 Οκτωβρίου του 1955, όπου παρατηρούμε σε συνδυασμό με όλα αυτά με τις εκλήψεις τι γίνεται. Η Σελήνη στις 14 του καρκίνου ενεργοποιεί την έκλειψη που έγινε τον Ιούνιο. Σε τρίγωνο με τον Κρόνο, και 17 καρκίνου ήταν επίσης το Γενάρη του 1955. Προσέξτε τώρα να δείτε πώς δουλεύουν τα πράγματα απλά. Η Σελήνη έρχεται και τριγωνίζει τον Κρόνο, δηλαδή δίνει μία ροή διευκόλυνσης, να ενεργοποιηθεί το τετράγωνο ουρανού, μεσουρανήματος Κρόνου. Αυτό είναι καραμπινάτη βροχή, δεν είναι, και είναι πολύ πιο δυνατή από ό,τι αν βλέπαμε τον Κρόνο σε 135, σε 1,5 τετράγωνο δηλαδή όψη, με το μεσουράνημα. Το τετράγωνο είναι πιο δυνατό από την 135 στο χάρτη της αστρομετεωρολογίας. Άρα λοιπόν, όταν βλέπετε Κρόνο σε τετράγωνο με το μεσουράνημα, να περιμένετε μια καραμπινάτη βροχή. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε και τώρα τι έχουμε. Την Αφροδίτη πάνω στον Ερμή, η Αφροδίτη σε μια όψη επίσης με τον 24 που λέω, με τον Κρόνο, που δίνει επίσης μια τάση βροχής, και επιβεβαιώνεται εδώ αυτό που λέω, οι όψεις των 24 μοιρών, και τα οποία έχουν σχέση, όπως έχουν πει πολλοί, είτε με την αρμονική, τις αρμονικές τις οποίες λέω εγώ, είτε με τη διαφορά του αστρικού με τον τροπικό χάρτη, που και αυτό είναι μια ένδειξη που λειτουργεί. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η 24 είναι μια όψη η οποία λειτουργεί καταλυτικά στο συγκεκριμένο χάρτη. Εδώ λοιπόν έχουμε ακριβώς αυτή την ενεργοποίηση του γενέθλιου, έχουμε τον Άρη, όπως είπα, σε 45 με την
με τον ουρανό, ναι, ο ουρανός 45 με τον Άρη, η Σελήνη με το τρίγωνο και εδώ ο Δίας με την Αφροδίτη σε ένα εξάγωνο που ενεργοποιεί όλο αυτό το κύκλωμα. Δηλαδή, αλλά ο Δίας τι κάνει, το επεκτείνει όλο αυτό το πράγμα. Ο Δίας λοιπόν ακόμα και σε μια εξάγωνη όψη, δεν έχει σημασία εδώ πέρα να ερμηνεύσουμε τις όψεις έτσι, είναι μια όψη διευκόλυνσης του να αποδώσει η Αφροδίτη τα χειρότερά της συγκεκριμένα με τον Κρόνο και συγκεκριμένα με τον Ποσειδώνα, γιατί είναι σε μια σύνοδο, να δώσει τη βροχή η οποία έγινε και η οποία κατέστρεψε όλο το σύστημα. Εδώ βλέπουμε επίσης τη Σελήνη σε τετράγωνο με τον Άρη, άλλη μια επιβάρυνση, και η Αφροδίτη η οποία είναι σε παραλληλία με τον Ποσειδώνα, άλλη μια επιβάρυνση ακόμα ότι θα έχουμε πολύ ψηλή βροχή. Ήταν ένα γεγονός το οποίο στιγμάτισε τον Βόλο τότε, όσοι θυμούνται, το 1955, που ήταν πολύ μεγάλη καταστροφή. Και εδώ γυρίζουμε σε μια άλλη πλευρά τώρα του θέματος. Πάμε 21 Δεκεμβρίου του 2021 για να δούμε το χάρτη εισόδου του χειμώνα του 2021 και τι θα στιγματίσει μέχρι την άνοιξη του 2022. Έχουμε λοιπόν και λέμε εδώ καρκίνος, νερό, εδώ Ποσειδώνας, ψάρια, νερό πάλι, και εδώ έχουμε τον Ποσειδώνα σε σύνοδο με το Μεσουράνημα. Και τι έχουμε πει, ότι ο Ποσειδώνας λειτουργεί εδώ με αριστερόστροφες τάσεις, χαμηλό βαρομετρικό, πολύ υψηλό, και με νερό. Δείχνει πάρα πολύ νερό. Ελάτε όμως να δούμε τι βλέπουμε ακόμα στο χάρτη. Βλέπουμε τον ουρανό σε τετράγωνο με τον Κρόνο. Αυτό είναι μια ακραία περίπτωση ουρανού Κρόνου σε ζώδιο του Κρόνου, ο οποίος είναι παγωμένο, σε ζώδιο του ουρανού που είναι παγωμένο. Εδώ μας δείχνει λοιπόν μια άνοιξη ότι θα έχουμε πολύ κρύο. Έχουμε και την Αφροδίτη σε ζώδιο του Κρόνου, που σηματοδοτεί, που σας είπα πριν, ότι σε ζώδια του Κρόνου και του ουρανού η Αφροδίτη είναι πολύ παγωμένη. Άλλη μια ένδειξη ότι θα έχουμε πάρα πολύ κρύο. Έχουμε την Αφροδίτη σε σύνοδο με τον Πλούτονα. Ο Πλούτονας είναι σε ζώδιο του Κρόνου πάλι, και ο Πλούτονας στον Κρόνο είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ στο συγκεκριμένο χάρτη πολλαπλασιάζει τη δύναμή τους στην παγωνιά, είναι ο ίδιος παγωμένος πλανήτης, έρχεται και με την Αφροδίτη μαζί, είναι και στο ζώδιο του Κρόνου, και ξαφνικά βλέπουμε ότι η Σελήνη είναι αντίθεση με τον Πλούτονα. Τι μας σηματοδοτεί αυτό? Ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα είναι πάρα πολύ έντονα, καθότι στιγματίζεται όλη αυτή η διαδικασία από τον Πλούτονα που παίζει κεντρικό ρόλο και τη Σελήνη η οποία είναι σε ζώδιο του νερού. Πάγος με νερό, πρέπει να υποψιαζόμαστε θα έχουμε παρή χιονιά. Και τον Ερμή, ο οποίος είναι σε ζώδιο του Κρόνου πάλι, που σημαίνει ότι οι αέριδες θα είναι πολύ παγωμένοι. Είναι λοιπόν κατανοητό αυτό το πράγμα, το βλέπουμε μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Φεύγουμε από εδώ και πάμε στις 18 Γενάρη του 2022 για να δούμε τη φάση της Σελήνης, Πανσελήνου τότε, πώς ενσωματώνεται μέσα και φωτίζει το χάρτη εισόδου του χειμώνα. Και εδώ είναι το γέλιο. Διότι εδώ τι έχουμε? Η τη Σελήνη να επανέρχεται στο ίδιο σημείο στις 27 του καρκίνου και να ενεργοποιεί τη μεγάλη αντίθεση με τον Πλούτονα, όντας βρισκόμενη και σε αντίθεση με τον Πλούτονα. Τον ουρανό, προσέξτε, σε ακριβέστατο τετράγωνο 10 και 49 στασιόναρι, σημαντικό αυτό, στασιόναρι, σε 10 και 49 του υδροχώου με τον Κρόνο. Το απόλυτο κρύο, η απόλυτη καταστροφή. Και το μεσοδιάστημα του ο οροσκόπος ενεργοποιεί ακριβώς αυτό το μεσουράνημα της εισόδου με 135 μοίρες. Εδώ μας δείχνει μια πολύ βαριά κατάσταση, ο Κρόνος σε αντίθεση με το μεσουράνημα και της Νέας Σελήνης, της Πανσελήνου μάλλον, και του χάρτη εισόδου, και ο ήλιος επίσης σε 135 με τον... Συγγνώμη, το μεσουράνημα. Ναι, σε 135 με τον ήλιο. Καλά, είπα, λέω ότι εγώ τα μπέρδεψα. Και έχουμε επίσης τον ήλιο εδώ σε παραλληλία με την Αφροδίτη. Στο χειμώνα, ήλιος Αφροδίτη επιφέρει πολύ παγετό. Καταστροφικές ιστορίες. Και η Αφροδίτη σε παραλληλία με τον Άρη. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα βρεθήκανε όλα μαζί. Εδώ το μεσοδιάστημα του ουρανού με του Κρόνου έχει σαν δείκτη εδώ το μεσουράνημα που φωτίζεται από τον Ποσειδώνα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μιλάμε για ένα καιρικό φαινόμενο το οποίο ξεφεύγει από τα όρια. Όπερ και έγινε. Είναι τόσο απλό.
Τόσο απλό με την έννοια, δηλαδή, εδώ πάει ένας δείκτης, τον έχω σημειώσει σαν ένα χαρακτηριστικό, δεν το λογαριάζουμε, απλώς μας δείχνει, αν το παίρναμε σαν ωριαία αστρολογία, ότι εδώ βλέπουμε ότι η ακμή 12ου συμπίπτει με τον οροσκόπο της Ελλάδας. Αυτό είναι ένας δείκτης, δεν το δίνουμε σημασία, απλώς το αναφέρω σαν στοιχείο ότι εκείνη την εποχή αυτό θα ήταν πολύ επώδυνο για τη χώρα, όπως και έγινε. Αλλά δεν του δίνουμε σημασία. Και εδώ η Αφροδίτη λοιπόν μαζί με τον Ερμή που μας δείχνει τον παγωμένο αέρα. Καταλαβαίνετε τι έγινε, το έχουμε ζήσει, το είδαμε λοιπόν, τι γίνεται, πώς όλα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ο Ερμής πάνω στον Κρόνο, όλη αυτή την κατάθλιψη που πάγαμε, το βαρύ παγωμένο αέρα, ήταν κάτι το οποίο αν το βάλεις, όταν το βλέπεις, λες δεν μπορεί να είναι όλα μαζεμένα. Και όμως είναι όλα μαζεμένα. Αντανακλούν λοιπόν οι πλανήτες αυτό τα καιρικά φαινόμενα που έγιναν εκείνο το διάστημα και ουσιαστικά επέφερε όλη αυτή τη μεγάλη καταστροφή τότε και το πόσο μας επηρέασε, θυμόσαστε, και πόσο την ανυπαξία δομών που φάνηκαν και υποδομών σε όλη τη χώρα. Και πάμε στις 20 Ιουνίου του 2024. Εδώ λοιπόν έχουμε το χάρτη του καλοκαιριού τώρα, το οποίο έρχεται, για να δούμε πραγματικά τα γεγονότα, τι συνέβαινε αυτές τις μέρες, επειδή είναι πρόσφατα, και για να μπορούμε να τα έχουμε στη μνήμη μας. Έτσι, 22 υδροχώου, πάλι μιλάμε για αεράκια, πάλι μιλάμε για μια κατάσταση, θα έλεγα, περίεργη, και εδώ είναι σε μια 45 όψη σελήνη με τον Πλούτονα, που μας δείχνει πάλι ότι αυτό το καλοκαίρι θα υπάρξουν κάποια φαινόμενα ολίγων τι ακραία. Αυτές οι όψεις Σελήνης με Πλούτονα, δεν σας κρύβω ότι δεν είναι και ότι το καλύτερο να συμβαίνουν πάνω σε αυτό, και ο Πλούτονας 150 και με τον ήλιο μας δείχνει μια κατάσταση που θα είναι λίγο περίεργη. Εδώ επίσης έχουμε το Δία στον ακμή του Τετάρτου να πλησιάζει, είναι σχεδόν σε σύνοδο, που τα αεράκια δεν πρόκειται να μας λείψουν, κακά τα ψέματα. Όμως η όλη φάση που βλέπουμε είναι, θα έχουμε μια ξηρασία, μια ξηρότητα. Ο Δίας, επιμένω, είναι με υψηλές λειτουργήσεις, υψηλές πιέσεις, θα υπάρχει αεράκι, θα είναι λίγο όμως ξηρό, το οποίο μπορεί να επιτείνει, αν θέλετε, τις ζέστες τις οποίες υπάρχουν. Αυτό είναι ένα δείγμα. Και πάμε 20 Μαρτίου με 6 Ιουνίου. Προσέξτε τι γίνεται τώρα, τι έγινε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί είχαμε τις ζέστες που βγαίνουν με το ρολόγι, οι οποίοι έχουν τρελαθεί άνθρωποι και δικαιολογημένα έχουν τρελαθεί, διότι βλέπουμε ότι ο καιρός κάνει περίεργα σκαμπανεβάσματα και έχει μεγάλες αναλλαγές και δεν ξέρουν πώς να το χαρακτηρίσουν. Εδώ λοιπόν το εξάγωνο του Άρη με τον Άρη μας δείχνει με το χάρτη εισόδου στις 6 Ιουνίου, έχουμε το χάρτη εισόδου ακόμα του Μαρτίου. Εντάξει, ο Ιούνιος ήταν πριν, μας έδειξε το καλοκαίρι. Εδώ έχουμε στις 6 Ιουνίου, άρα πηγαίνουμε με το χάρτη εισόδου της Άνοιξης. Δεν έχουμε μπει ακόμα στο καλοκαίρι, στο 00 του καρκίνου. Έχουμε λοιπόν τον Άρη, ο οποίος, προσέξτε τι γίνεται. Τι μας έβγαλε από τις 6 Ιουνίου. Έχουμε τον οροσκόπο σε τετράγωνο με το Ισί. Εδώ μιλάμε πάντοτε, όταν βλέπουμε τις εναλλαγές αυτές, ο οροσκόπος με Ισί και με Σουράνημα μας βγάζει κάποιες αλλαγές περίεργες. Και εδώ έχουμε τον Άρη με τον Κρόνο, όπου υπάρχουν αέριδες, υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν δροσερά πράγματα, και εδώ ο Ερμής σιγά σιγά αρχίζει και πιάνει στο Ισί, όπου, στον Αδύρι δηλαδή, όπου θα έχουμε κύματα αέρα τα οποία θα είναι, ναι μεν ζεστά, αλλά θα είναι λίγο δροσιστικά. Είναι περισσότερο νοτιάδες δηλαδή που γίνονται, είναι μεν ζεστοί, αλλά τουλάχιστον φέρνουν και μια κατάσταση, θα έλεγα, περίεργη. Τουλάχιστον δηλαδή ανατρεπτική, με την έννοια του ότι έχουμε ζέστη μαζί με κρύο και δημιουργούν μια ανατροπή, δηλαδή την ώρα που γίνεται κάτι, το ζήσαμε κιόλας δηλαδή, να έχουμε ζέστη και μετά από λίγο να βρέχει, και τι βρέχει, σκόνη. Εδώ λοιπόν γιατί ο Άρης ενεργοποίησε τον Άρη εισόδου, είχαμε πάλι βροχή με σκόνη. Εδώ λοιπόν μας δείχνει ότι όλο το σύστημα λειτουργεί και είναι ανατρεπτικό. Δεν μπορεί να ξεκαθαρίσεις περίπου τι μπορεί να συμβαίνει, τι γίνεται. Ο ήλιος είναι μαζί με τη σελήνη σε ζώδιο του αέρα, αλλά ταυτόχρονα σε ένα ζεστό κομμάτι, είναι με τον Πλούτονα, δημιουργεί συστήματα ακραίων φαινομένων. Και όταν λέμε ακραία, εννοούμε δηλαδή τις εναλλαγές τις οποίες γίνονται, οι οποίες δεν μπορεί να προβλεφθούν, δεν μπορεί να τις ελέγξεις. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα χάρτη στις 20 Ιουνίου που λέμε, με το 6 Ιουλίου είναι ο μήνας που έρχεται, θα έρθει μπροστά μας. Τι μπορεί να μας δείξει. Εδώ βλέπουμε τον Άρη
σε 45 με την Αφροδίτη, εδώ θα έχουμε μεγάλες υγρασίες, αυξημένες υγρασίες, είναι σε ζώδια και εδώ ο οροσκόπος με τον Άρη πάλι σε μία σύνοδο, πάλι είναι μια κατάσταση βαριά θα λέγαμε, η οποία θα μας δώσει κάποια πλαίσια υγρασίας σε σχέση με τον... Δεν υπάρχουν όμως ακρότητες, δεν βλέπω τίποτα, έξω από την... το τετράγωνο του ουρανού με τον οροσκόπο, το οποίο, με τον ουρανού με τον οροσκόπο της εισόδου, το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει τι. Πάλι πιέσεις, υψηλής πιέσεις όμως σε ρεύματα, τα οποία θα ανακατευθούν και με, επειδή είναι όμως σε χαμηλόστροφο, σε αριστερόστροφο κύκλο, προς το γναδύρ δηλαδή, θα δημιουργήσουν κάποια ρεύματα τα οποία θα μας αναταράξουν λίγο και θα φέρει πολύ υγρασία. Η υγρασία αυτή μπορεί να είναι καταλυτική το καλοκαίρι και σε άλλους μπορεί να είναι ευχάριστη, σε άλλους μπορεί να είναι και αποπνικτική. Αναλόγως τα μέρη επαναλαμβάνω. Εδώ έχουμε τον Αύγουστο με το χάρτη εισόδου, όπου εδώ έχουμε μία Αφροδίτη με τον, με τον Ποσειδώνα. Εδώ μας δείχνει μία τάση βροχής. Εδώ βλέπουμε το Ισί να είναι σε σύνοδο. Πάλι θα έχουμε μία ανατροπή και ο Αύγουστος προσφέρει μαζί με τον, τον Άρη, ο οποίος είναι σε σύνοδο με την, σε 24 με την Αφροδίτη, εδώ. Θα μας βγάλει πάλι αυξημένη υγρασία, που σημαίνει ότι θα έχουμε ζέστη με βροχές όμως, το οποίο θα, είναι, θα δημιουργήσει μια υγρασία η οποία θα είναι λίγο περίεργη. Ο Αύγουστος πρέπει λίγο να τον, να τον φοβόμαστε εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι εδώ βλέπουμε το μεσουράνημα και τον ήλιο σελήνη να τετραγωνίζει τον οροσκόπο εδώ, όπου τα κύματα εναλλαγής ζεστών, ζεστά με ψυχρά ρεύματα, θα είναι ένα μοτίβο το οποίο μπορεί να μας επηρεάσει και να δημιουργήσει ένα πάλι άστατο καιρό. Δηλαδή το καλοκαίρι αυτό δεν θα είναι από ακραία φαινόμενα όπως είχαμε ζήσει πέρυσι, αλλά θα είναι έντονα μέσα από αλλαγές. Εδώ βλέπουμε μέχρι και πρόσφατα ότι ενώ είχαμε ζέστες, ουσιαστικά πέσαμε σε κάποια ρεύματα τα οποία, ενώ φαινόταν ότι ήταν πολύ ζεστά, μας δημιουργούσαν και κρύο σε ξαφνικές στιγμές. Ήταν πολύ ξαφνικά τα γεγονότα. Εδώ έχουμε το χάρτη του Σεπτέμβρη πάλι, μέχρι τις 3 Σεπτέμβρη, όπου έχουμε ένα άλλο δείκτη πάλι για βροχές. Και εδώ με αέρα, εδώ βλέπουμε ότι ο Ερμής είναι σε αντίθεση με τον οροσκόπο και σε τετράγωνο με τον ουρανό. Ενεργοποιεί, δηλαδή εδώ θα έχουμε αέριδες οι οποίοι θα είναι πολύ δυνατοί το Σεπτέμβρη και το μεσουράνημα πάνω στον Άρη, που θα ενεργοποιήσει αν θέλετε αυτά τα φαινόμενα με δυνατούς αέριδες, οι οποίοι μπορεί να... Δεν βλέπω κάτι το οποίο να είναι καταστροφικό, αλλά από την άλλη δεν πάβει να είναι ένα καιρικό φαινόμενο το οποίο θα είναι ανατροπής, δηλαδή με την έννοια των αέριδων οι οποίοι μπορεί να υπάρξουν και να δημιουργήσουν προβλήματα. Εδώ πάμε τώρα να δείτε στο χάρτη για αυτό που σας είπα. Είναι στις 35, είναι μια σεληνιακή φάση η οποία έδειχνε βροχές εκείνο το διάστημα. Λοιπόν, στις 35, εδώ έχουμε, δεν ξέρω αν τον έχω μετά, 30 Μαΐου, να το, εδώ πέρα. Εδώ είναι το τρίτο τέταρτο της Σελήνης που μας δείχνει την Αφροδίτη, η οποία η Σελήνη ενεργοποιεί το τετράγωνο με την Αφροδίτη, είναι ο ήλιος σε τετράγωνο με την Αφροδίτη. Έχουμε τον Κρόνο, προσέξτε, τον Κρόνο πάνω εδώ τον έχω βάλει με γεωγραφικό πλάτος και μήκος Θεσσαλονίκης και θα σας εξηγήσω γιατί. Εδώ λοιπόν ο Κρόνος είναι πάνω ακριβώς στο Ισί. Εδώ μας δείχνει αυξημένες βροχές. Γυρίζω πίσω και πάμε να δούμε αυτό που σας λέω. Το 37 με το 41 που είναι οι μοίρες απόκλησης, βλέπουμε ότι η περιοχή εδώ πέρα, το βόρειο με Θεσσαλονίκη, βάζω εγώ σαν Θεσσαλονίκη, έχει πολύ πιο δυνατό καιρό από ότι η Αθήνα. Αυτό δείχνει ότι εκείνη την ημέρα λοιπόν στις 30 που ξεκίνησε το τρίτο τέταρτο της Σελήνης σαν σεληνιακή φάση, είχαμε συννεφιά και βροχή σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό σας το δείχνω αυτό, για να καταλάβετε, 35 του 2024 είναι η καταγραφή η οποία έχει γίνει και δείχνει όλη την κλίση, όλη τη φάση που υπάρχει με νερό και βροχή σε όλη τη χώρα, σε μια εποχή που είχαμε ταυτόχρονα ζέστες. Αυτά είναι τα περίεργα δηλαδή τα οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Πάμε λοιπόν τώρα στις 30 Μαρτίου με Αθήνα. Προσέξτε τι γίνεται. Ο Κρόνος ναι, μεν είχε συννεφιά. Γιατί βλέπετε ότι 19 και 44 είναι το Ισί, 18 και 41 είναι ο Κρόνος. Δεν έχει πιάσει το Ισί σε αυτή τη φάση, που σημαίνει ότι η Αθήνα είχε συννεφιά, όπως και είχε. Δεν είχε όμως βροχές, όπως είχε Θεσσαλονίκη, όπως είχε το βόρειο κομμάτι της Μακεδονίας.
Αυτό λοιπόν είναι ένας δείκτης. Επίσης, προσέξτε εδώ τι γίνεται. Στις 30 Μαΐου μέχρι τις 6 Ιουνίου είχαμε αυτές τις ζέστες που λέγανε τα κύματα καύσωνα, τα μίνι καύσωνα που λέγανε οι μετεωρολόγοι. Κοιτάξτε τι έχουμε εδώ. Τον Άρη σε 45 με τη Σελήνη, 45 με τον Ουρανό, σε 45 με την Αφροδίτη. Δημιουργούσαν λοιπόν εξάσκηση σε 30 με τον Άρη, ναι μεν τους αέριδες που έλεγα, αλλά μία ζέστη είναι αυτό που λέμε μίνι καύσωνας. Που βγάζουν ζέστη υπέρμετρα. Γιατί ο Άρης είναι στο κρυό. Και ο Άρης εδώ βγάζει όλη του την ενέργεια σαν γριάρι που είναι, σαν ζεστός πλανήτης, βγάζει αυτή τη ζέστη σε σχέση με τον ήλιο, ο οποίος είναι στους διδύμους, είναι σε τετράγωνο με τη Σελήνη, ενεργοποιεί όλο αυτό το σύστημα 45 και τι κάνει, μας δείχνει ζέστη με άρα μαζί. Αυτή είναι όλη η κίνηση σε γεγονότα τα οποία κλείσανε μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε λοιπόν ένα δείκτη. Μετά τις 22 Ιουνίου θα πρέπει να, που εκεί είναι τα πράγματα πιο περίεργα, θα δούμε ότι οι υγρασίες, οι άριδες, οι ζέστες, τα αυτά είναι, εναλλάσσονται με ένα τέτοιο τρόπο, το οποίο θα μας βάλει σε σκέψεις για όλο αυτό το καλοκαίρι, το οποίο όμως δεν είναι το ίδιο καταστροφικό όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Σαν συμπέρασμα λοιπόν καταλήγουμε ότι τα ακραία κλιματική αλλαγή, με την έννοια την οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι φταίμε εμείς γιατί καταστρέφει τον πλανήτη και γιατί δημιουργούνται όλα αυτά, δεν υπάρχει. Βλέπετε ότι οι πλανήτες αντανακλούν απλώς τις καιρικές συνθήκες τις οποίες υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει αυτό το οποίο λέμε ότι υπάρχει μια κλιματική αλλαγή, κλιματικά φαινόμενα τα οποία έχουν επηρεαστεί με το πέρασμα των χρόνων. Είναι η θέση των πλανητών έτσι που αντανακλά όλη αυτή την αλλαγή. Όμως αυτό, όπως και είπα και στο πρώτο βίντεο, δεν μας απαλλάσσει των καθηκόντων μας ότι πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη προσοχή στον πλανήτη, πρέπει ουσιαστικά να τηρούμε τις προδιαγραφές ευνομίας που υπάρχουν σε κάθε χώρα για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε το περιβάλλον και να μην το διαλύσουμε, να προστατεύουμε τις παραλίες μας, να προστατεύουμε το περιβάλλοντα χώρο μας, να καθαρίζουμε, να όλα αυτά είναι δουλειά δικιά μας. Το κράτος έχει άλλες δουλειές να κάνει. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να παραμυθιαζόμαστε από τα παραμύθια της δίθεν κλιματικής αλλαγής, η οποία υπάρχει και θα υπάρχει, ότι με αυτό το σύστημα μπορούμε να δούμε γεγονότα το 2040, πώς θα είναι ο καιρός το καλοκαίρι του 2040, πώς θα είναι το καλοκαίρι του 2080, μπορούμε να το δούμε από τώρα, γιατί ξέρουμε με τα κομπιούτερ μπορούμε να κάνουμε τους προόδους και να δούμε το μέλλον, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει, όπως και να έχει το πράγμα, να δούμε ότι πρέπει να συντηρήσουμε τον πλανήτη. Πρέπει επίσης να προσέξουμε και να κατανοήσουμε τη φύση των πλανητών. Μην ξεχνάτε ότι για αυτά τα φαινόμενα και το πώς λειτουργούν οι καταστάσεις και πώς αντανακλούνται όλες αυτές οι πιέσεις των πλανητών, είναι ότι η Γη, όπως σας έχω πει σε προηγούμενο βίντεο, έχει αρχίσει και έχει το σύμπαν γενικότερα, έχει υπάρχει μια επιτάχυνση. Η επιτάχυνση, όπως ξέρουμε από τη φυσική, επιβαρύνει τη μάζα γιατί καθώς τη μικραίνει. Όταν λέμε λοιπόν τη μικραίνει η μάζα, αρχίζονται πιέσεις. Οι πιέσεις λοιπόν αυτές, οι οποίες είναι καταλυτικές και όσο περνάνε τα χρόνια θα είναι πολύ μεγαλύτερες, μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε την πνευματική αλλαγή την οποία υπάρχει. Πρέπει να δούμε λοιπόν τα φαινόμενα, μας αναγκάζουν από τις ενδείξεις των πλανητών, ότι πώς πρέπει να λειτουργήσουμε και πώς πρέπει να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε σε πιο πνευματικά επίπεδα. Τις προάλλες άκουγα τη φίλη μου, τη καλή μου φίλη, τη Βάσια την Κόντι, που έλεγε ότι ο Πλούτωνας σε λίγο στον ουρανό, στον υδροχό όταν θα έρθει, θα δούμε ότι την αλλαγή την οποία θα φέρει στους influencers και στους YouTuber. Και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ο Πλούτωνας θα αρχίσει να μεταβάλει την εξατομίκευση του εγώ και να μας βάλει να σκεφτούμαστε πιο ομαδικά και όχι να φαινόμαστε με οποιοδήποτε έχει τρόπο. Τα επαγγέλματα του μέλλοντος δεν μπορεί να είναι η πάρτη μας και να φαινόμαστε μόνο εμείς και πώς θα επηρεάζουμε τους άλλους. Πρέπει ουσιαστικά να δούμε το πώς μπορεί να είμαστε, αντί για ανταγωνιστές, να είμαστε συναγωνιστές. Θα πρέπει να κατανοήσουμε το πνευματικό επίπεδο το οποίο υπάρχει και, είναι, και αποτελεί τη μόνη διέξοδο και λύση στα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτά με λίγα λόγια, να είμαστε ψυχρήμοι, να είμαστε καλά. Αν σας άρεσε και το πρώτο και το δεύτερο βίντεο, κάντε το like σας, γράψτε τα σχόλιά σας, οποιασδήποτε έχει απορίες υπάρχουν να τις λύσουμε. Αν θέλετε κοινοποιήστε το βίντεο, εδώ είμαστε, να συζητήσουμε ό,τι άλλο θέλετε και ό,τι άλλο μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί σας. Να είστε καλά, να φροντίζετε την υγεία σας, εσωτερική ειρήνη και να αγαπάτε όσο μπορείτε. Και πάνω απ' όλα να μάθετε να συγχωρείτε τον εαυτό σας και τους άλλους. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά.